ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να μάθουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, όπως σήμερα επισημοποίησε την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλσμπρουκ, με αστερίσκο βέβαια, έτσι, γιατί θα είναι παρόν στα παιχνίδια με την Σάμροκ και μετά θα αποχωρήσει. Και έχουν αρχίσει και τα δημοσιεύματα εκ νέου για τον ΜΕΙΤΕ. Γεια σας κύριε μου. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα και εσάς. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Θα μπορούσε και να είναι ρεπορτάζ Ιουνίου, το σημερινό αυτό που ανέφερες. Όντως, ναι. Εύκολα. Ναι. Δείγμα του ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα ίδια μένουν. Δεν είμαστε συνεννοημένοι, έτσι έχω αρχίσει την εκπομπή σήμερα, έτσι. Ναι. Με αυτή την ατάκα. Συνεννοούμαστε. Τα μεγάλα μυαλά, έτσι που λένε. Γιατί η υπόθεση του Κουλιεράκη σαφώς έχει ανοίξει εδώ και καιρό και ήταν δρομολογημένη η μεταγραφή. Θεωρώ, είναι συμπέρασμα, δεν αποφασίζω εγώ ούτε είμαι μέσα στα πράγματα, θεωρώ ότι ο Κουλιεράκης θα παραχωρούνταν ακόμα κι αν ο ΠΑΟΚ περνούσε και τη Μάλμε, ακόμα κι αν ο ΠΑΟΚ έμπαινε στον Όμιλο. Ναι, δεν ήταν τέτοιο το σχέδιο, επαναλαμβάνω δεν το λέω με βεβαιότητα, αλλά αυτό έβγαινε για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι, πάντως δεν είναι μια κίνηση, λες, που επειδή χάθηκαν σε εισαγωγικά τα λεφτά, ναι, του Champions League, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι τέτοια κίνηση. Στο κάτω-κάτω νομίζω ότι επίσημα. Η μεταγραφή έκλεισε πριν το μάτς της με τη Μάλμε. Mm-hmm. Ίσως και οι Γερμανοί να το επιδίωξαν για να μην το χάσουν. Σου λέει, τον έχασε η Άιντραχτ, κάπως έτσι, μην το χάσουμε κι εμείς. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο. Και δεύτερο φυσικά του ΜΕΙΤΕ, το οποίο είναι θα το Μποσκό και το Λίκο, έτσι. Θα γίνει κάποια στιγμή και δεν το πιστεύει κανείς. Έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση. Βεβαίως εξελίσσεται γιατί το αυτονόητο που λέμε κάθε μέρα, όσο ΜΕΙΤΕ δεν βρίσκει ομάδα και όσο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει χαφ, θα υπάρχει αυτό το φλερ, αυτό το ενδιαφέρον. Άρα είναι το κυρίαρχο του Κουλιεράκη, βεβαίως που οριστικοποιήθηκε, ναι, με την ανακοίνωση των δύο ομάδων. Ο Κουλιεράκης τέλη Αυγούστου θα γίνει κάτοικος του Βόλφου, για 5 χρόνια υπέγραψε, από 250.000 ευρώ καθαρά πλέον θα είναι στο εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει άμεσα 12 εκατομμύρια και άλλα 3 με τη μορφή μπόνους, που είναι αρκετά εύκολα και βατά για να τα φτάσει ο Κουλιεράκης, με ένα ποσοστό μεταπόληση 20%, εφόσον το ποσό πώλησης θα ξεπεράσει αυτά τα 12 εκατομμύρια τα οποία δίνει η Wolfsburg. Τι να πεις, πας αμέσως την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα λέει ότι έχει φύγει ο Εκόνγκ, ο Κουλιεράκης θα αποτελεί παρελθόν και επίσημα την άλλη εβδομάδα και ο ΠΑΟΚ είναι με 3 στόπερ. Τώρα αυτό πώς γίνεται? Ενώ ο ΠΑΟΚ γνώριζε, πολύ καλά γνώριζε, και για τον Εκόνγκ και για τον Κουλιεράκη, είναι παράδοξο και είναι και αρνητικό. Δηλαδή δεν στέκει. Δεν στέκει την άλλη εβδομάδα να είναι με 3 στόπερ. Ναι. Προφανώς γίνονται ενέργειες, προφανώς τρέχουν, προφανώς χρειάζεται οπωσδήποτε ένας παίκτης υψηλού επίπεδου, λογικά χρειάζεται και δεύτερος, ίσως και πιο νεαρός. Ναι, αλλά σιγουριά. Ναι, ναι, μα κανονικά 5 έτσι πρέπει να έχει. Έχει πολλά παιχνίδια, μακάρι να ξαναφτάσει στα 50 φεύγα παιχνίδια. Όπως στο κέντρο χρειάζεται 5 χαφ, έτσι και στα στόπερ που είναι δύο θέσεις χρειάζεται 5 ποδοσφαιριστές. Πάντως το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πουλάει σε αυτή την τιμή ένα παίχτη Έλληνα, και φαντάζομαι ότι το επόμενο καλοκαίρι θα πουλήσει και σε μεγαλύτερη τιμή τον Κωνσταντέλια, αν όλα πάνε καλά, δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Ναι, είναι διάφορες οι προσεγγίσεις. Mm. Εντάξει, η λογική λέει ότι παίρνεις πρώτα πράγματα από έναν ποδοσφαιριστή και μετά, αν μπορείς να πάρεις και χρήματα, εφόσον του έχεις δώσει υπεραξία, είναι ένα καλό σενάριο για να αναπτύσσεις. Όχι για να, για να επιβιώνεις. Αυτό ακριβώς. Για να αναπτύσσεις. Δεν νομίζω ότι είχε ποτέ πρόβλημα επιβίωσης με Σαββίδη ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Mm. Σωστά. Τα παλιότερα χρόνια κάποτε πουλήθηκε ο Βιρίνια για 4 εκατομμύρια, 3,5. Mm-hmm. Ο Βιρίνια πολύ πολύ υψηλό επίπεδο.
ποδοσφαιριστής τότε. Βλέπουμε τα μεγέθη αλλάζουν. Ο σκοπός του ΠΑΟΚ με την αυτάρκεια είναι και αυτός. Δεν νομίζω ότι κάνει βήματα προς τα πίσω η ομάδα. Όχι. Τα τελευταία χρόνια, παραχωρώντας τον Τζόλι, παραχωρώντας το... Ο Κούτσιας έφυγε με άλλες συνθήκες. Τώρα τον Κουλιεράκη. Είναι μια πολιτική που κρίνεται συνεχώς και θα κριθεί και στο μέλλον ανάλογα με την πορεία βεβαίως της ομάδας, του ρόστερ και των επιτυχιών που θα έχει. Είναι η επόμενη μέρα από αυτή που επηρεάζει και πάλι η πόλη Σκουλιαράκη θα κριθεί και όταν δούμε και τον εγκαταστάτη και αν θα πετύχει, γιατί εδώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ όταν βιάστηκε παραχωρώντας τον Ίγκασον έκανε λάθος με τον Εκόνγκ. Έχει και άλλες περιπτώσεις που βιάστηκε και έκανε λάθος. Και εδώ τώρα θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και την επόμενη επιλογή, την οποία επαναλαμβάνουμε έδειξε να μην είναι έτοιμο, τουλάχιστον αυτές τις τελευταίες μέρες αυτό αποδεικνύεται. Στα χαφ, γράφουν και οι Πορτογάλοι ότι έγινε άλλη μια κρούση στην Μπενφίκα. Η τρίτη είναι, η τέταρτη είναι. Ναι. Με την Μπενφίκα έχει πετύχει διάφορες συμφωνίες ο ΠΑΟΚ. Με η τέτα χαλούσε πάντα, έτσι ώστε να αναζωπηρωθεί και πάλι το θέμα. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη, το περιμέναμε. Φερόταν και από τις πληροφορίες ότι είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. Όσο και αν προκαλεί εκνευρισμό, εντάξει, αυτό νομίζω θα ξεπεραστεί. Αν το θέλει τόσο πολύ ο προπονητής, αν το δέχεται ο ιδιοκτήτης και αν είναι και ανάγκη της ομάδας εκεί στη θέση ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής με τα χαρακτηριστικά που έχει ο ΜΕΙΤΕ, που είναι και γνώριμος στο σύνολο. Μακάρι να κλείσει, να τελειώσει αυτή η περιπέτεια του ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη θέση και να μείνει μόνο η αγωνία για την άμυνα. Ο Τζόναθαν Γκόμες είναι μια άλλη περίπτωση. Ναι. Είναι από αυτούς τους νεαρούς που έρχονται με τον ίδιο αυτό σκοπό, να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας, να επενδυθούν κάποια πράγματα σε συμμετοχές και σε λεφτά για να κερδίσω πάω αργότερα στις υπεραξίες. Αλήθεια είναι, και πρέπει να το πω, ότι μέχρι στιγμής σε τέτοιες κινήσεις ο ΠΑΟΚ από το εξωτερικό δεν έχει πετύχει. Ναι. Σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μόνο ο Κοτάρσκι. Και παίζει, προσφέρει πάρα πολλά και θα προσφέρει κάποια στιγμή αρκετά χρήματα έτσι όπως πάει. Κατά τα άλλα, αρκετές άλλες κινήσεις. Είναι τελειωμένο του Γκόμες. Είναι πολύ προχωρημένο. Με τον παίχτη ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει. Είναι κοντά να τα βρει και με την Sociedad. Για να έρθει και μάλλον να αποχωρήσει για Πορτογαλία ο Ράφα Σοάρες. Με την Ομόνια και τον Σαμάτα, η Ομόνια δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει μεταγραφή. Περιμένει ο Σαμάτα να μείνει ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ την απόφαση δεν έχει πάρει για τον Τανζανό. Και με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που ενδιαφέρθηκε, συζητάει για μεταγραφή. Όλα αυτά σήμερα που είναι 20 Αυγούστου. Τώρα θα γίνει σε μια εβδομάδα, ναι. Σε 10 μέρες μπορεί να πει καταστάσεις. Δεν μπορεί να προβλεφθεί. Έχει το ΠΑΟΚ 4 φορ αυτή τη στιγμή και ο Σαμάτα είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπολογίζει, δεν είναι εκτός αποστολής και είναι υποπαραχώρηση. Θα καμφθούν οι αντιστάσεις, ναι. Αγωνιστικά είναι όλα καλά. Και ο Μπάμπα. Και ο Μπάμπα και ο Ότο και ο Τάισον και ο Κοτάρσκι μια χαρά εν ώψη της Πέμπτης και της Άμροκ. Άλλη μια προπόνηση αύριο το απόγευμα. Νωρίς θα μιλήσει ο Λουτσέσκου μαζί με τον Μπράντον Τόμας σε συνέντευξη τύπου για να τελειώσει προετοιμασία για ένα σαφώς πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αντίπαλος που έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του, δεν έχει την πυρία της Μάλμε, έχει το ερλανδικό πάθος, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm. Απλά πάω στη φάση που βρίσκεται και έτσι όπως δεν μπορεί να προετοιμάει κανένα. Ναι, δεν μπορεί. Είναι... Τα προβλήματα τα χάνει την μπάλα είναι πολλά και σαφώς πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός για να περάσει στον όμιλο του Europa League. Τι ώρα θα μιλήσει ο Λουτσέσκου? Στις 12. Στις 12. Okay. 12. Νωρίς. Ωραία. Εντάξει, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.